μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Φούρλα. Είναι επευκαιρίας της ημέρας του τραυλισμού, που δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι το ξέρουν. Καλημέρα, κύριε Φούρλα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί. Να είστε καλά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές πάνω στα θέματα διαταραχής της ροής της ομιλίας, όπως λέγεται και το κέντρο το οποίο διευθύνεται, Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού. Είσαστε λογοθεραπευτής και θεραπευτής τραυλισμού. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε λίγα πράγματα, γιατί πράγματι όπου υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε μια οικογένεια ή σε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζεται λίγο με μια προκατάληψη ακόμα και στην εποχή μας. Έτσι, νομίζουμε ότι ο άλλος είναι άρρωστος και ίσως επειδή δυσκολεύεται στην επικοινωνία να μην τον κάνουμε και παρέα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω, πόσο συχνό είναι αυτό το πρόβλημα? Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία? Ως λογοθεραπευτής φαντάζομαι ότι τα μαζεύετε αυτά τα στοιχεία. Ναι, έχετε δίκιο. Ακόμα υπάρχει ένα στερεότυπο και ο τρόπος που αντιδρά η κοινωνία απέναντι στα πρόσωπα που τραυλίζουν δημιουργεί μια διαφορετικότητα. Και το πρόβλημα, τη δυσκολία του τραυλισμού είναι αρκετά συχνή. Το ποσοστό στους ενηλίκους, στα παιδιά σχολικής ηλικίας, είναι 1%. Και αυτό είναι παγκοσμίως, δηλαδή το βλέπουμε εμείς εδώ στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού, αλλά το ξέρουμε και από τις στατιστικές σε όλο τον κόσμο. Είναι 1% πρόσωπα, ενηλίκους και παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι λίγο συχνότερο στην προσχολική ηλικία. Είναι 1 στα 20 παιδιά, 5% δηλαδή στην προσχολική ηλικία. Δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Και αυτό που συμβαίνει στην προσχολική ηλικία και είναι ενθαρρυντικό είναι ότι ενώ στην προσχολική ηλικία 1 στα 20 παιδιά θα εμφανίσουν συμπτώματα, στη σχολική ηλικία 1 στα 100. Αντιλαμβανόμαστε ή είναι κάτι περισσότερο? Στην αρχή είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να είναι επαναλήψεις συλλαβών όπως κάνω τώρα, τα μπλοκαρίσματα να κολλάω και να μην βγαίνει η λέξη. Πολλές φορές αυτά τα κολλήματα, όταν είναι έντονα, δημιουργούν και κάποιες συσπάσεις στο πρόσωπο. Μπορεί να κλείνω τα μάτια ή να έχω έντονες συσπάσεις στην προσπάθεια να βγάλω τη λέξη, να πω αυτό που θέλω να πω. Ή μπορεί να έχει δηλαδή κάπως έτσι τραβήγματα στην ομιλία. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, το προλεκτικό σύμπτωμα. Επειδή κανείς δεν θέλει να δυσκολεύεται ή κανείς δεν θέλει να έχει αυτή την εικόνα την ώρα που μιλά, προφανώς δημιουργούνται και σκέψεις και συναισθήματα πίσω που συνοδεύουν αυτό το σύμπτωμα. Δηλαδή, ένα παιδί στη σχολική ηλικία, για παράδειγμα, όταν κολλάει, θα σκεφτεί άλλοι θα με κοροϊδέψουν. Αυτό δημιουργεί έναν φόβο για την επικοινωνία και οδηγεί και σε συμπεριφορές. Συμπεριφορές όπως δεν θα μιλήσω, θα αλλάξω τις λέξεις, θα το πω διαφορετικά, θα μιλήσω με λίγα λόγια ή με κοφτές προτάσεις και επομένως αυτό δημιουργεί και δυσκολίες στη λειτουργικότητα. Δηλαδή, επικοινωνώ λιγότερο αποτελεσματικά, οι επιλογές μου στην επικοινωνία καθορίζουν και άλλα πράγματα. Επειδή τραυλίζω, επειδή κολλάω, δεν θα σηκώσω το χέρι στην τάξη. Ο δάσκαλος μπορεί να αισθάνεται ότι δεν ξέρω το μάθημα, παίρνω κακό βαθμό. Άρα,
στον χρόνιο τραυλισμό, δηλαδή εκεί που τα συμπτώματα είναι μόνιμα, και αυτό συμβαίνει στη σχολική ηλικία, στη μετάβαση από την προσχολική στη σχολική ηλικία, αρχίζουν και χτίζονται διάφορα πράγματα τα οποία συνοδεύουν το λεκτικό σύμπτωμα. Είναι συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές και επηρεάζουν όλα αυτά την ποιότητα της ζωής. Τα συμπτώματα εμφανίζονται και γύρω στα 2-2,5 χρόνια, σε φάση που ο λόγος εξαλείσσεται ραγδαία, και αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι παροδικά, και για αυτά τα παροδικά συμπτώματα δεν ανησυχούμε, μπορεί όμως να είναι ενδείξεις ενός τραυλισμού, ο οποίος έχει μεγάλο κίνδυνο να συνεχίσει να υφίσταται στη σχολική ηλικία και να γίνει χρόνιος. Δηλαδή πόσο κινδυνεύουν κάποια παιδιά να ο τραυλισμός αυτός να εγκατασταθεί και στην ενήλικη ζωή τους, φαντάζομαι, αν δεν γίνει κάποια θεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται και θεραπεία και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο στόχος της θεραπείας, της παρέμβασης στην προσχολική ηλικία είναι να ανατρέψει την πιθανότητα ο τραυλισμός να γίνει χρόνιος. Και στην προσχολική ηλικία αυτό είναι πιθανό, δηλαδή οι θεραπείες έχουν σε αυτό στοχεύουν, στο να αποτρέψουν τον τραυλισμό να γίνει χρόνιος, και βασίζονται κυρίως στην ευρωπλαστικότητα που έχει ο εγκέφαλος να αναχαρτογραφείται, δηλαδή ως αποτέλεσμα της θεραπείας λειτουργεί διαφορετικά το στόμα, λειτουργεί διαφορετικά το σώμα όταν μιλάμε, επειδή αποκαθίσταται η ροή της ομιλίας σε σημαντικό βαθμό, αυτό ανατρέπει κατά κάποιο τρόπο την προδιάθεση που έχει το στόμα ενός παιδιού που είναι να συνεχίσει να τραυλίζει, να εδραιώσει τον τραυλισμό του. Άρα μας λέτε ότι και διορθώνεται ο τραυλισμός και βελτιώνεται και θεραπεύεται, έτσι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει ο γονιός και ο δάσκαλος σε αυτή την περίπτωση όσο αφορά την πρόληψη. Ναι. Ο τραυλισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί η πιθανότητα να εδραιωθεί στην προσχολική ηλικία. Στη σχολική ηλικία όμως, όταν ένα παιδί τραυλίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 1-2 χρόνια, οι πιθανότητες να σταματήσει να τραυλίζει ακόμα και με θεραπεία είναι ελάχιστες, έτσι, γιατί εκεί έχει εδραιωθεί. Θέλουμε να πιάνουμε... Καθόλου. Δηλαδή, άμα 1-2 χρόνια τραυλίζει το παιδί, αυτό που μας λέτε τώρα είναι ότι μπορεί να συνηθίσει αυτή η κατάσταση ο εγκέφαλος. Έτσι, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Όσο απομακρυνόμαστε από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα, ακόμα και αν υπάρχει διακύμανση του τραυλισμού, γιατί είναι πολύ συχνό αυτό, έχεις μια έντονη φάση που κρατάει κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες, μετά υπάρχει μια ύφεση και μετά έχεις πάλι μια έντονη φάση. Ακόμα και αν υπάρχουν τέτοιες διακυμάνσεις, εάν απομακρυνόμαστε από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα, η πιθανότητα να σταματήσει ένα παιδί να τραυλίζει από μόνο του είναι ελάχιστες. Και από τη στιγμή που έχουν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τραυλισμό, που μπορεί να είναι 2 χρόνια, ίσως και λιγότερο, οι πιθανότητες να σταματήσει ο τραυλισμός είναι μικρές. Αυτό ανάγει την σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στο να είναι καθοριστική. Τώρα, για να επανέλθω λίγο στο ρόλο των γονιών και των δασκάλων, οι γονείς ξέρουν το παιδί τους καλύτερα από τον καθένα. Είναι, εμείς λέμε, ειδικοί στο παιδί τους, και αυτή την γνώση τους, αυτή την μοναδική τους γνώση στο πώς λειτουργούν τα πράγματα στο παιδί τους και το πώς είναι το παιδί τους, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη θεραπεία. Γι' αυτό και τους εμπλέκουμε στη θεραπεία σε όλες τις ηλικίες, και στην προσχολική ηλικία και στη σχολική ηλικία. Δημιουργούμε, όπως λέμε, θεραπευτικές συμμαχίες, και ο καθένας σε αυτή τη συμμαχία συνεισφέρει όσο αυτό που ξέρει καλύτερα. Εμείς τη θεωρία και την κλινική εμπειρία για τον τραυλισμό, οι γονείς την εμπειρία από το παιδί τους, το παιδί το ίδιο, τη γνώση του για το πώς λειτουργεί στην επικοινωνία του και στην ομιλία του, έτσι, γιατί το παιδί μας φέρνει πολύ σημαντικές πληροφορίες εάν το ρωτήσουμε, και το ρωτήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Επομένως, οι γονείς... Τον
δάσκαλος, κύριε Φούρλο, να μας μεταφέρει την παρατήρηση που κάνουμε στην τάξη. Πολύ σωστά. Την παρατήρηση είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση, γιατί ο τραυλισμός έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Διακυμαίνεται από πλαίσιο επικοινωνίας σε πλαίσιο επικοινωνίας. Άρα, ένα παιδί να τραυλίζει στο σπίτι, να μην τραυλίζει στη θεραπεία όταν το βλέπουμε εδώ ή αντίστροφα, ή να μην τραυλίζει στο σχολείο, να τραυλίζει στο σπίτι. Άρα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα που μεταφέρει ο παιδαγωγός ή ο εκπαιδευτικός της σχολικής ηλικίας από το σχολείο. Και επίσης, και ο παιδαγωγός μπορεί να γίνει φορέας της αλλαγής. Δηλαδή, να λειτουργήσει έτσι που να διευκολύνει τη ροή της ομιλίας του παιδιού ή να διευκολύνει την διαχείριση του συναισθήματος του παιδιού στην ομάδα, στην τάξη, στο διάλειμμα. Όταν λέτε να διευκολύνει ο εκπαιδευτικός τη ροή της ομιλίας στην τάξη, ας πούμε, δηλαδή, παράδειγμα, αν εκείνη τη στιγμή τραυλίζει το παιδάκι, ο δάσκαλος πώς θα μπορούσε να το βοηθήσει, να το χαλαρώσει, να το ηρεμήσει και να του πει να επαναλάβει τις λεξούλες πιο αργά, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ναι. Λέω. Συνήθως αυτό που κάνουμε στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι να ενισχύσουμε το παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών το δάσκαλό του στο να τον βοηθάει. Δηλαδή, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για τον τραυλισμό μεταξύ του παιδιού, του δασκάλου, και σε αυτό διαμεσολαβούμε εμείς σαν θεραπευτές ή βοηθάμε τους γονείς να διαμεσολαβήσουν. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός... Το λογοθεραπευτή, οι δάσκαλοι, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν το λογοθεραπευτή, δηλαδή, αν έχουν μια τέτοια περίπτωση στην τάξη τους. Καλό θα ήταν. Ναι, σαφώς. Καλό θα ήταν. Και παρεπιπτόντως να πούμε ότι υπάρχει και πολύ υλικό στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπαιδικών Λογοθεραπευτών. Υπάρχει μια ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος στις διαταραχές ροής της ομιλίας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπαιδικών Λογοθεραπευτών, η οποία έχει δημιουργήσει υλικό ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, και μπορούν να μπουν οι εκπαιδευτικοί εκεί να το κατεβάσουν δωρεάν. Έχει βιβλιαράκια, φυλάδια, βίντεο σχετικά με τον τραυλισμό που μπορούν να τα βρουν από εκεί. Αυτό λοιπόν που έλεγα και είναι σημαντικό είναι ότι το παιδί, πώς να πω, συζητά με τον δάσκαλο τι είναι αυτό το οποίο το διευκολύνει. Κάποια παιδιά, ας πούμε, που δυσκολεύονται να μιλήσουν φωναχτά ή να διαβάσουν φωναχτά στην τάξη, θέλουν ο δάσκαλος να τους ζητά να το κάνουν πρώτα ή να το κάνουν τελευταία. Ή κάποια παιδιά ζητούν να τα προειδοποιεί ο δάσκαλος όταν πρόκειται να τα σηκώσει για μάθημα ή να μιλήσουν. Και αυτό που επίσης είναι βοηθητικό είναι μια συζήτηση στην τάξη για τη διαφορετικότητα. Όχι απαραίτητα για τον τραυλισμό μόνο, αλλά για τη διαφορετικότητα γενικά. Και αυτό δημιουργεί συνθήκες αποδοχής και του τραυλισμού αλλά και άλλων δυσκολιών που πιθανώς υπάρχουν στην τάξη. Καταρχήν αυτό καταπολεμάει την άγνοια και είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται. Κάτι άλλο, κύριε Φούρλε. Γιώργο μου, ήθελα να σε ρωτήσω για ένα πρόγραμμα που διάβασα που λέγεται Lexipodix. Lexipodix. Lexipodix, λοιπόν, είναι δημιούργημα ενός καλού συνεργάτη και φίλου του κυρίου Δημήτρη Μαρούσου και δικό μου δημιούργημα. Έχουμε συνεργαστεί σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά σχολικής ηλικίας και πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχει έτσι μια πολύ... Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα έχουν... Ή γενικά για τη ροή και τις διαταραχές της ομιλίας. Όχι. Αφορά τον τραυλισμό στη σχολική ηλικία. Αφορά παιδιά που τραυλίζουν ηλικίας 8 έως 12 ετών. Η διαφορά που έχει με άλλα προγράμματα είναι ότι απευθύνεται στη συνολική εμπειρία του τραυλισμού, δηλαδή και στο λεκτικό και στο συναισθηματικό και στο λειτουργικό κομμάτι της δυσκολίας.
εμπλέκει τους γονείς, οπότε και οι γονείς εκπαιδεύονται κατά κάποιο τρόπο να λειτουργούν βοηθητικά για το παιδί. Και η άλλη ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η θεραπεία και την κάνει έτσι δελεαστική και αποτελεσματική είναι ότι έχει, είναι σαν ένα παιχνίδι ρόλων. Είναι ο λεξιπόντιξ είναι ένα ποντίκι, το οποίο προσπαθεί να μπει στο εργοστάσιο του νου, που είναι η σκέψη μας, το συναίσθημά μας, οι συμπεριφορές μας, και προσπαθεί να σαμποτάρει τις... Έχει φιλοσοφία μέσα αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, σαφώς έχει φιλοσοφία και θεωρία από πίσω, έτσι, δεν είναι έτσι στημένο. Υπάρχουν διερευνημένες αποτελεσματικότητας θεωρίες που το υποστηρίζουν. Λοιπόν, το ποντίκι θέλει να μπει μέσα στο εργοστάσιο του νου, να σαμποτάρει τις μηχανές των σκέψεων και να σου φυτέψει τις σκέψεις ότι θα σε κοροϊδέψουν. Δεν το ξέρεις αν θα σε κοροϊδέψουν, αν θα τραυλήσεις, έτσι. Ή να χαλάσει τη μηχανή των λέξεων και των συμπεριφορών, οπότε να σε κάνει να τραυλίζεις. Και όλη η θεραπεία στείνεται στο να αναγνωρίζεις αυτές τις επιδρομές του λεξιπόντικα, να χρησιμοποιείς εργαλεία για τις σκέψεις, για τα συναισθήματα, για τις λέξεις, για να φτιάχνεις τις μηχανές ή να κρατάς το ποντίκι υπό έλεγχο. Και σε αυτό το παιχνίδι παίζουν και οι γονείς και το παιδί και υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες με καρτοπαιχνίδια, δραστηριότητες εκτός του χώρου της θεραπείας και αυτό δημιουργεί μια πολύ σημαντική δυναμική αλλαγής και έχει και πλάκα επίσης. Είναι ευχάριστη. Αυτό, κύριε Κούρλα, θέλετε να το βάλετε στα σχολεία ή απλά στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού υπάρχει μέχρι στιγμής ή θα το διοχετεύσετε και σε άλλους συναδέλφους σας? Πώς θα γίνει? Αυτή τη στιγμή είναι δύο κέντρα τα οποία παρέχουν το πρόγραμμα, το ΕΦΛΕΓΙΝ στο Βόλο και εμείς εδώ, το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού στην Αθήνα. Έχουμε εκπαιδεύσει, υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, έχουμε εκπαιδεύσει άλλους συναδέλφους, προς το παρόν να χρησιμοποιούν κάποια κομμάτια του προγράμματος. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν, να κάνουν για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Υπάρχει manual της εκπαίδευσης, εγχειρίδιο δηλαδή του προγράμματος. Είναι δύο βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Κωνσταντάρας. Αύριο έχουμε μία, μας καλέσαν στο Stuttering Foundation της είναι ένα ίδρυμα για τον τραυλισμό με παγκόσμια εμβέλεια που έχει έδρα την Αμερική για να κάνουμε ένα webinar για το πρόγραμμα αυτό. Έχει ανοίξει πολύ αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι να μπει στα σχολεία, είναι να μπει στους χώρους θεραπείας. Οπότε αυτό γίνεται και προφανώς είναι γνώση και πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε προς όλους. Πολύ ωραία. Κύριε Φούρλα, κάτι τελευταίο. Λίγο εδώ η σύνδεσή μας είναι, δυσκολεύεται όσον αφορά την εικόνα. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο να κουνηθείτε για να είσαστε καλύτερα. Σας βλέπω λιγάκι. Ωραία. Καλύτερα. Μια τελευταία ερώτηση. Οι ενήλικες που έχουν τραυλισμό και δεν το θεραπεύσανε όταν έπρεπε, αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται ποτέ, έστω να κάνουν λίγο άσκηση, εξάσκηση, ή το έχουν αφήσει και το έχουν αποδεκτεί αυτόν τον τρόπο ζωής? Ή μπορούν να έρθουν σε εσάς? Και τα δύο συμβαίνουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και κατά κάποιο τρόπο έχουν αποδεκτεί τον τραυλισμό τους. Και βεβαίως η αποδοχή είναι ένα σκαλοπάτι για να κάνεις κάτι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να απαλλαχθείς από τον τραυλισμό στην ενήλικη ζωή, αλλά μπορείς να μειώσεις την ένταση του λεκτικού συμπτώματος, δηλαδή να τραυλίζεις λιγότερο έντονα και λιγότερο συχνά, να μπορείς να διαχειρίζεσαι την ομιλία σου έτσι ώστε να μιλάς με όποιον τρόπο θέλεις, ανάλογα με την περίσταση στην οποία χρειάζεται να επικοινωνήσεις. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο τραυλισμός στη ζωή σου και επομένως μπορείς να οδηγήσεις τον τραυλισμό να υπάρχει, αλλά να είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση χωρίς να συμμετέχει στις επιλογές σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που επικοινωνείς. Άρα,
μπορείς να αδρανοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο τις συνέπειες του τραυλισμού και τον τραυλισμό, τον αντίκτυπο που έχει ο τραυλισμός στη ζωή σου. Συνήθως έρχονται οι ενήλικοι σε κάποια φάση μετάβασης στη ζωή τους. Ας πούμε, πολλοί νέοι άνθρωποι έρχονται όταν γίνονται φοιτητές ή όταν απευθύνονται σε εργοδότες για να, σε συνεντεύξεις για να βρουν δουλειά ή λίγο πριν το γάμο, στην ανησυχία του πώς θα λειτουργήσω σε αυτόν τον ρόλο μου, είτε σαν σύντροφος είτε σαν γονιός. Αλλά το μήνυμα που θέλω να δώσω στους ενηλίκους είναι ότι δεν είναι αργά ποτέ. Ο τραυλισμός μπορεί να γίνει μια διαχειρίσιμη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να βελτιώσει κάποιος την ομιλία του, να βελτιώσει το πώς νιώθει απέναντι στην επικοινωνία και στην ομιλία του, να αυξήσει τη λειτουργικότητά του, να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Και πραγματικά έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να αλλάζει τελείως η ζωή τους κάνοντας θεραπεία. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την Παγκόσμια ημέρα τραυλισμού, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα γίνει ή τώρα και με τον COVID είναι όλα λίγο κομμένα? Είναι όλα κάπως κομμένα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε μια ανοιχτή γραμμή πληροφοριών αύριο που μπορούν γονείς ή ενήλικοι που τραυλίζουν να καλούν στο κέντρο μας και να παίρνουν πληροφορίες για τον τραυλισμό. Επίσης, επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες ή εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να καλούν. Οπότε, κύριε Φούρλα, ποια είναι η γραμμή? 210-69-16-094 είναι το τηλέφωνο. Ωραία, το σημείο θα γράψω. Ωραία, και στο σελίδα μας είναι... 210-69-16-094. Σωστά. Ναι, 210-69-16-094 και η ιστοσελίδα είναι travlismos.gr. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένα δελτίο τύπου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπαιδικών Λογοθεραπευτών που έχει σταλεί και μπορούν επίσης όποιος ενδιαφέρεται να το βρει από την ιστοσελίδα του Συλλόγου. Θα γίνει αυτό το webinar από το Stuttering Foundation και η συνέντευξή μας. Πιστεύω και εγώ να μπορούσα να βοηθήσω σε κάτι. Γενικώς, παρεούλα, να βοηθήσαμε σε κάτι περισσότερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραίο έργο, γιατί ο λόγος είναι τόσο σημαντικός, τόσο σπουδαίος και μάλιστα δεν είναι απλά να τον έχεις το λόγο, αλλά να ξέρεις και πώς να τον χρησιμοποιείς, γιατί είναι μεγάλη δύναμη στα πάντα. Κυρία Τελίδα, και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα αργός στις προσπάθειές μας. Όπως είπατε, έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί και νομίζω ότι συμβάλλετε πολύ σημαντικότατα στην διάδοση της πληροφορίας για τις διαταραχές ροής της ομιλίας, αλλά και γενικότερα για την λογοθεραπεία και για τις άλλες διαταραχές. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.